πραγματικά αυτό που επιχειρείται σήμερα από αυτή την κυβέρνηση είναι η κορύφωση της αναλγησίας απέναντι σε έναν τέτοιο πραγματικά ευαίσθητο τομέα που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Ο τρόπος που πάει να γίνει η απεξάρτηση είναι τελείως λαθασμένος. Εμείς εδώ, οι γονείς και τα παιδιά μας που είναι στην κοινότητα, στηριζόμαστε στην ομαδικότητα, στην συνέστηση, στην αγάπη, στο νιάξιμο και σε όλα αυτά που λέει εδώ πέρα πίσω το δέντρο του βαμμένου. Αφορά όλη την κοινωνία, δεν αφορά μόνο εμάς αυτό. Είναι ένα υγιές κύτταρο που άμα διαταραχθεί η ισορροπία του θα έχει πολλές ζημιές για όλη την κοινωνία, όπως υπόθηκε πριν λίγο. Τα παιδιά που αποφυτούν από τη στροφή και κάθε απόφυτος βοηθάει και άλλους ανθρώπους και άλλα παιδιά να έρθουν και υπάρχει κάτι, υπάρχει μια σταθερά που ξέρεις ότι μπορεί να έρθεις εδώ και να ωφεληθείς. Το παιδί μου είναι 26 μήνες καθαρό. Και σκέφτομαι, με όλα αυτά που ακούμε να γίνονται γύρω μας, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα έρθει κάποια στιγμή μια μητέρα που θα έρθει το παιδί της σε αυτή την κατάσταση που ήταν το δικό μου και δεν θα έχει πού να απευθυνθεί. Και δεν θα πάρει αυτά που έχω πάρει εγώ. Και μπορώ αυτή τη στιγμή και είμαι όρθια και είμαι καλά. Οπότε αυτό που θέλουμε εδώ είναι να ακουστεί αυτό το μήνυμα. Δεν μου ζητήθηκε ποτέ ούτε ένα ευρώ. Ποτέ δεν ζητήθηκε να πληρώσω κάτι. Πήρε τον χρόνο που έπρεπε να πάρει και αυτός και εμείς σαν οικογένεια. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή κρατήθηκε σε γιώτα ένα ικανότητα. Δεν έχει επιλέξει τα ναρκωτικά μέσα σε αυτό. Έχει πάρει υποτροφία μέσα από το πρόγραμμα στην Λεμόν και θα τελειώσει μάγειρα στο τελειώσει στρατό. Πά σε ένα κέντρο με άτομα που πίνανε, που έκαναν χρήση. Και το πρώτο πράγμα που εμένα έρχεται στο μυαλό είναι άτομα νεκρά, άτομα σκελετωμένα. Αυτή η εξαθλίωση που βλέπουμε στους δρόμους. Και όταν πήγα μέσα και είδα στην κοινότητα τι γίνεται, λίγο δεν το πίστευα. Γιατί ήταν άνθρωποι χαρούμενοι, άνθρωποι γεμάτοι, με ένα χαμόγελο να σου δείξουν, να κάνουν, να σε βοηθήσουν. Παιδιά της ηλικίας μου. Και ήταν κάτι που με ταρακούνησε λίγο. Ήταν κάτι πολύ όμορφο και κάτι που δεν περίμενα. Και ακόμη συνεχίζω και το βλέπω αυτό που πηγαίνω στην κοινότητα και κρατώ επαφές. Είναι κάτι που πάντα με γεμίζει να βλέπω νέα άτομα. Δηλαδή να βλέπω παιδιά 15 χρονών που να έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Να έχω ακούσει τις ιστορίες από δηλαδή 10 χρονών να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά δύσκολα. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε σε ταινίες και σειρές και λέμε πω τι περνάνε. Και να τους βλέπω χαρούμενους, να χαμογελάνε, να κάνουν πράγματα και να αξιοποιούν τη ζωή τους. Ναι, σαν να σου λέει πάρε μια θεραπεία, πάρε μια γουλή και κάτσε ήσυχος που μας ενοχλείς. Αυτό που νιώθω είναι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι τα ναρκωτικά είναι αποτέλεσμα. Και με το να δίνεις μια θεραπεία, μια γουλή, πού είναι η κοινωνική πανένταξη, πού είναι η αλλαγή των συμπεριφορών που θα το δικήσουν στο ίδιο σημείο. Αυτό που νιώθω είναι ότι η κοινωνία προβάλλει πρότυπα όχι σαν και εμάς που να προωθήσουμε για τη ζωή, να κάνουμε το εξάρτηση, να παλεύουμε για τα ιδανικά τους και αυτά, τα αντίθετα από εμάς. Στην ουσία σαν να θέλει πρόβατα, έτσι το βλέπω και με κάποιον τρόπο το πετυχαίνει. Και σίγουρα νιώθω και ότι υπάρχουν και συμφέροντα άλλα από πίσω, φαρμακευτικά, γιατί δεν είναι ότι πάνε στα στεγνά προγράμματα, υπάρχει ένα άλλο υπόλοιπο από πίσω και με ενοχλεί και με θυμώνει αυτό.